Thank you.
tested them like gold in a furnace, and accepted them as a whole burnt offering. In the time of their visitation, they will shine forth, and they will run about like sparks through straw. They will judge nations and rule over peoples, and the Lord shall reign over them unto the ages. Those who trust in him will understand truth, and the faithful shall continue with him in love, because grace and mercy are upon his elect.
Στερεώς Κύριος ο Θεός, την Αγία και μόνη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Αγία του Εκκλησία και την πόλη τάφτης αιώνα αιώνος. Την ίμια πέρα των Χερουβίμ, και εν δοξατέρ υπεραγίδοντα και σώστον ημάς. Δόξα σοι Θεός ημών, δόξα σοι ο Αναστάσεων νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες του ζήσεις πάνω χράμα και πάνω μαμαγίας αυτού μικρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπίου σταυρού, προστασίες του τιμίου νεκορανίων δυνάμεων ασωμάτων, η και σοι του τιμίου δόξα προπή του προδρόμου και βαπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Ασίων και Θεοπόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Γεωργίου και Τροπέου Κόρου, των Αγίων και Δημιών Θεοπατέρων Ιωκήν και Άνης του Ασίου, και Θεοφόρο Πατρός ημών Παϊσίου, του Αγίου Ρήπου, που και την μνήμη επιτελούμεν και πάνω των Αγίων ελέγξει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευθύνων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Κύριε και Τριάστια, φυλάξε πάντας ημάς. May the Holy Trinity bless and protect us. Σήμερα γιορτάζουμε τον Άγιο Παΐσιο, τον Αγίο Ρήτη. Πριν λίγα χρόνια έγινε Άγιος το 2015. Εγώ είχα την μεγάλη τιμή και ήμουνα στην Κωνσταντινούπολη εκείνη τη χρονιά. Είχαμε πάει να ψάλουμε μια συναυλία με τη χοροδία της Αρχιεπισκοπής και τότε ψηφίστηκε με σύνοδο να γίνει Άγιος ο Άγιος Παΐσιος. Είναι μεγάλος Άγιος, προστατεύει πολλούς ανθρώπους και ιδίως για τις οικογένειες, θεραπεύει τις οικογένειες και πολύ πονάει όταν υπάρχουν προβλήματα μεταξύ τους συζύγους. Το διαζύγιο δεν του άρεσε καθόλου και βοηθούσε πάρα πολλούς να σώσει τον γάμο τους. Μία φορά, θα σας πω ένα παριστατικό, μία φορά οδηγούσε, κάποιος τον οδηγούσε, πήγαιναν στο μοναστήρι και ένιωσε, είχε από τον Θεό αυτή την έμπνευση, πως μία οικογένεια μάλλον κάτι γινότανε σε ένα σπίτι και του ζήτησε το οδηγού να τον πάει εκεί, σε ένα σπίτι. Ξέρει ανθρώπι. Αλλά αυτός ήξερε. Και πήγε και μίλησε και στον άντρα και στη γυναίκα και έφτιαξε τα προβλήματά τους. Βέβαια και με την προσευχή του θεράπευε πολλές σχέσεις και πολλές αρρώστιες. Και ήξερε ποιος ήσουνα χωρίς να του πεις και σου απάνταγε, σου απαντούσε τις ερωτήσεις πριν τις ρωτήσει κανείς. Τέτοιες αγίες μορφές είναι μεγάλη τιμή να τις τιμούμε και να επικαλούμε τον Χριστό στο